Το 1645 ξεκίνησε ο κριτικός πόλεμος μεταξύ Τούρκων και Βενετών. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τη Βιάνο και ξεκίνησαν την απογραφή του πληθυσμού με σκοπό την καταβολή του κεφαλικού φόρου. Από τις καταγραφές που σώζονται συνάγεται το συμπέρασμα ότι την εποχή του 17ου αιώνα, δηλαδή 1600 έως 1700, η περιοχή της Βιάνου ήταν πύκνο κατοικημένη και αρκετά πολυπληθέστερη από ό,τι στις μέρες μας. Για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού ξεκίνησε σταδιακά σειρά επαναστατικών κινήσεων, οι οποίες κορυφώθηκαν γύρω στα 1800. Οπότε άρχισαν πλέον οι ένοπλες συγκρούσεις των χριστιανών με τους Τούρκους. Επιτυχίες των Βιανιτών πληρώθηκαν με τρομερά αντίπεινα από τους Τούρκους. Με λαιλασίες και ομαδικές σφαγές, μέχρι ολοκληρωτικές καταστροφές χωριών, έως και το 1866 που ξεκίνησε η Μεγάλη Κρητική Επανάσταση. Μάχες, συσκέψεις επαναστατών, καταστροφές χωριών, σφαγές πληθυσμών εξακολούθησαν να είναι το σκηνικό της εποχής έως το 1899, οπότε ιδρύθηκε η Κρητική Πολιτεία. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βιάνος βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς. Στην περιοχή οργανώθηκε επαναστατικό κίνημα. Η μαρτυρική μοίρα της ωστόσο επιβεβαιώνεται και σε αυτόν τον πόλεμο. Μάχες, βομβαρδισμοί, μαζικές εκτελέσεις, επαναστατικοί αγώνες, αντάρτικα που οργανώνονταν στα βουνά, στιγματίζουν για πάντα τη Βιάνο, που έκτοτε το όνομά της ταυτίστηκε με την Επανάσταση. Ο πόλεμος έληξε το Σεπτέμβριο του 1944, οπότε αποχώρησαν οι Γερμανοί. Η περιοχή των χωριών της Βιάνου, στο νοτιοανατολικό άκρο του Ηρακλείου, έχει όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Κρήτη και την καθιστούν ένα τόσο ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό. Σταυροδρόμοι συνάντησης διαφορετικών λαών και πανάρχιων πολιτισμών και τοποσύνθεσης της διαφορετικότητας. Φύση και άνθρωποι γίνονται μύθοι ζωντανοί μες στο χρόνο. Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας που κρατάει στέρεα δεμένα το μακρινό, μυστηριακό παρελθόν με το γοητευτικά ζωντανό παρόν. Η ανακάλυψη της περιοχής της Βιάνου δεν έχει να κάνει μόνο με το ζεστό καλοκαιρινό ήλιο και τη δροσερή θάλασσα, αλλά είναι η εμπειρία της γνωριμίας με ένα τόπο όπου συνυπάρχουν σε μια ζωντανή και δυναμική σύνθεση η πολυμορφία της έκφρασης της αιώνιας φύσης και των ανθρώπων.
Για όσους αποζητούν από τις διακοπές τους στην Κρήτη τη διαμονή σε θορυβώδη ξενοδοχεία, τη χαλάρωση σε πολυπληθείς παραλίες, τη διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα και περιπλανήσεις σε πολύβουες τουριστικές αγορές, τότε η περιοχή της Βιάννου σίγουρα δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να επιλέξουν. Η γωνιά αυτή της Κρήτης απευθύνεται στον απαιτητικό ταξιδιώτη, ο οποίος αναζητά να γνωρίσει την αυθεντική Κρήτη, με το πλήθος αρχαιολογικών χώρων, την πλούσια παράδοση και ιστορία που ξεκινάει ήδη από την νεολιθική εποχή, δηλαδή πριν το 2700 π.Χ., την άγρια φύση, τις καθαρές θάλασσες, την καλή κουζίνα και την περίφημη κρητική φιλοξενία. Η επαρχία Βιάννου, λόγω του έντονου ορεινού αναγλύφου της και συνεπώς της επί πολλά χρόνια δύσκολης προσπέλασής της, ακολούθησε χαμηλούς σχετικά ρυθμούς τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να διατηρεί σήμερα σε σημαντικό βαθμό τη φυσιογνωμία της. Περιλαμβάνεται με άλλα λόγια σε εκείνες τις περιοχές του νησιού όπου μπορεί κανείς ακόμα να επισκεφτεί παρθένα φυσικά τοπία και ταυτόχρονα να γνωρίσει την κρητική ιστορία, παράδοση και κουλτούρα. Η περιοχή της Βιάννου αποτελεί από τις πιο ορεινές της Κρήτης. Ταυτόχρονα όμως συνδυάζει πρόσβαση στη θάλασσα και μάλιστα είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο σε μήκος ακτών στη Νότια Κρήτη. Με βάση το υψόμετρο και τη γεωμορφολογία της διακρίνεται σε 4 ζώνες. Με την ορεινή και την ημιορεινή να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, την παιδινή και τέλος την παραλιακή. Η ορεινή ζώνη ξεκινάει περίπου από το νότιο τμήμα του πετάλου του όρους Δίκτη και περιλαμβάνει κορυφές άνω των 1000 μέτρων, όπως η κορυφή του Αφέντη Χριστού με υψόμετρο 2140 μέτρα και οι δύο κορυφές στα νότια του και αυτές με ύψος πάνω από 2000 μέτρα. Ο Κισός με 1090 μέτρα ύψος, ο Παντούρας με 1512 μέτρα, η κορυφή δυτικά της τοποθεσίας Βουρλίδα με 1417 μέτρα, η Παπούρα ύψους 1827 μέτρα. Όπως είναι αναμενόμενο, στη ζώνη αυτή δεν συναντάμε οικισμούς γιατί, εκτός των άγωνων εδαφών, τη χειμερινή περίοδο η χιονοκάλυψη είναι εκτεταμένη και παρατεταμένη. Στην ορεινή ζώνη δεσπόζουν τα άγρια τοπία και οι ιδιόμορφοι γεωλογικοί σχηματισμοί όπως πόλγες, δολίνες, σπήλαια, απόκρημνες χαράδρες, γλυφές και άλλα εξοκαρστικά φαινόμενα, καθώς και σπουδαία οικοσυστήματα όπως ένα από τα μεγαλύτερα πευκοδάσι της Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή της Σίμης. Η ημιορεινή ζώνη περιλαμβάνει τα υπόβουνα του παραπάνω ορεινού όγκου που κυμαίνονται υψομετρικά από τα 400 έως τα 800 μέτρα. Πρόκειται για τις λοφοσυρές Απλίκη, Καντιλιόρου, Ρουσοκεφάλας, Κορακιάς, Κεφάλας, Σίμης, Αγίου Θεοδόρου, Κεράτου και άλλων. Στην ημιορεινή ζώνη, στους πρόποδες και στις πλαγιές των βουνών, είναι κτισμένοι οι περισσότεροι οικισμοί του Δήμου για λόγους προστασίας από τους κατακτητές και πειρατές που εφορμούσαν από τη θάλασσα. Από εδώ επίσης ξεκινούν και τα περισσότερα φαράγγια που έχουν καταστήσει τη Βιάννου τα τελευταία χρόνια ονομαστή στο χώρο των ορειβατών και φυσιολατρών. Σε αυτή τη ζώνη, την ημιορεινή, βρίσκονται και οι πιο σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, καθώς και σημαντικά μνημεία πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, όπως μοναστήρια και εκκλησίες.